κάπου να πάει να μείνει μια ανάλαξη. Το χρόνο θα το κρατήσω εγώ. Ναι, ναι. Βασιλεύ, έσπλαχνε Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ότι εσύ προνοεί κυβερνών των κόσμων, πρόξε των ταπεινών και ελαιών πρεσπρόμενες ευχαριστήνων θέσιν και πάγουσες προϊσμών εν διευσήμοντα αυτή η μέρα, κατά την παράδοση προλαβήν της υγείας της δικαίωσης σάψη που τελούμεν. Δέξιον Κύριες Χωριστήρους ευχάσπιτη αποχωρήσει του δούλου σου πλοιάρχου Κυριάκου Ποχάνη, της δικήσεως του ναυτικού, ότι δε φύλαξας αυτόν άπασαν τη δίκηση και τη μονάδα διάρκειας γύρω αυτού από πάση βλάβης και φθοράς και κινδύνων. Χάρη σε αυτόν υγεία, μακρομέρευσιν ευτυχία και πάσην παρασουβλογία και δύναμη. Τη δε σύ επικαλούμουθα και βοήθεια και κρατιάν σκέπη και προστασία προλαβώντα την κοινή ζυγής ως ναυτικού του αντιπλίαρχων Χαράλαμπο Χαραλάμπους και επί πάντα στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς ναύτας και πολιτικών προσωπικών αυτού. Δόρισε δυνατέ τη χάρη σου την επουράνιον, σκέπους αυτούς υπό την κράτη σκέπη των πτερήγων σου, διαφύλαξε αυτούς ο παντός κινδύνου και αδικήματος. Σε εκτέλεση απόφασης Υπουργού Άμυνας, παραδίδω σήμερα καθήκοντα διοικητού ναυτικού της Εθνικής Φρουράς στον αντιπλίαρχο Χαράλαμπο Χαραλάμπους, ποινή έναν καταξιωμένο και αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και εξελίξεως στα δρόμενα του πολεμικού ναυτικού και συνάμα σε μια εποχή σημαντικών προκλήσεων και διεκδικήσεως την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ενδιαφέροντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανάλαβα τα καθήκοντα του διοικητού ναυτικού μετά από τα θλιβερά γεγονότα της 11ης Ιουλίου του 2011 κάτω από συνθήκες πρωτόγνωρες τόσο για το ναυτικό αλλά και για την Εθνική Φρουρά εν γέννη. Οι απώλειες, τόσο φυσικές όσο και ψυχικές, υπήρξαν μεγάλες για μια ειρηνική περίοδο και το πρώτο μας μέλημα ήταν η επούλωση των πληγών, η διαχείριση του προσωπικού και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Η αρρωγή της πολιτικής και της νέας τότε στρατιωτικής ηγεσίας ήταν συνεχής και σημαντική και θα ήθελα από αυτήν τη θέση να μου επιτραπεί να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάστηκαν για την ανοικοδόμηση του ναυτικού. Την ευγνωμοσύνη μου όμως θα ήθελα να εκφράσω προς όλον το προσωπικό που σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες όλων και βγήκε νικητής. Αυτό δεν θα περάσει ποτέ στη λύθη, διότι αυτό είναι η αλήθεια. Έχοντας πάντοτε πίστη στη ψυχική δύναμη αυτού του προσωπικού, η οποία πηγάζει από το ήθος και την προσήλωσή του στο καθήκον, τους δεσμούς του με τη θάλασσα και πάνω απ' όλα με τις παραδόσεις του ναυτικού,
Η διοίκησή μου επιδιακτικά έπρεπε να έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτόν που δίνει ψυχή στα άψυχα σκαριά και στα οπλικά συστήματα και ως βασικούς στόχους να έχει την ενίσχυση του αισθήματος δικαίου, την επιβράβευση της αριστείας, την εμπιστοσύνη του προσωπικού προς τη διοίκηση, την αξιοποίηση του χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τις δυνατότητες και τα επιτεύγματά του, τη μέρημνα και την άμεση επικοινωνία. Παράλληλα, και ως μέγιστη υποχρέωσή μου προς τον πολύπαθον κυπριακό λαό, που με το υστέρημά του συντηρεί και ενισχύει την εθνική φρουρά και την άμυνα, βασικός μου στόχος ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό τη διατήρηση στον επιθυμητό βαθμό της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των ναυτικών μονάδων, αλλά και την ανάπτυξη του ναυτικού με προσανατολισμό τη θάλασσα. Σε αυτή την τελευταία μου διαταγή δεν υπάρχει χώρος ή και λόγος για απολογισμό έργου και ούτε θα ήταν πρέπον. Άλλωστε, τα έργα και τα επιτεύγματα είναι του προσωπικού και ως εκ τούτου το μεγάλο έβγε ανήκει σε αυτό. Παραδίδοντας σήμερα τα καθήκοντα του Διοικητού Ναυτικού, επιθυμώ να εκφράσω τις ιδιαίτερες και θερμές μου ευχαριστίες προς τον υποδιοικητή και όλο το προσωπικό του επιτελείου, οι οποίοι ευρίσκονταν πάντα δίπλα μου στις καλές αλλά κυρίως στις κακές στιγμές, στηρίζοντας και συνδράμοντας με το έργο και τις αποφάσεις μου από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηγόντων μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους διοικητές των ναυτικών διοικήσεων, καθώς και τους κυβερνήτες των πλοίων και διοικητές των ναυτικών μονάδων, αλλά και όλο το προσωπικό του ναυτικού, όλων των βαθμών, τους κληρωτούς, τους έφετρους και το πολιτικό προσωπικό, και να εκπέμψω ένα βήρον Ζεύς με κεφαλαία γράμματα για το ζήλο, την ετοιμότητα και την αυταπάρνηση που επιδεικνύεται στην υπηρεσία της πατρίδος και τους συνανθρώπους μας. Το έργο σας αποτελεί το ύψιστο φόρο τιμής στους ήρωές μας που έδωσαν τη ζωή τους στην ειρήνη και στον πόλεμο, πιστοί στον όρκο τους, τις αξίες και τις παραδόσεις του πολεμικού ναυτικού. Κύριε Αρχηγέ, θα ήθελα να μου επιτραπεί μέσω εσάς να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία που μου εμπιστεύτηκε την τύχη του ναυτικού αναθέτοντας μου την καταξιωμένη θέση του διοικητή του σε μια τραγική και δύσκολη στιγμή. Στο δύσκολο αυτό έργο είχα πάντα την αμέριστη συνδρομή και καθοδήγηση των αρχηγών της Εθνικής Φρουράς που ήταν κοντά στο ναυτικό και σε ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει. Τους ευχαριστώ διότι έδωσαν λύσεις εκεί που οι αρμοδιότητές μου έφταναν στα όρια τους. Ως μέλος του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου θα ήθελα επίσης να απευθύνω σε όλα τα μέλη του ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία 6 χρόνια. Αισθάνομαι όμως επιτακτική την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πανάγαθο Θεό γιατί με βοήθησε να παραμείνω πιστός στις αρχές και στις αξίες μου, αλλά και να ζήσω μια σταδιοδρομία στο ναυτικό για την οποία είμαι ευγνώμων. Σε αυτή τη σταδιοδρομία είχα πάντοτε τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειάς μου, της συζύγου μου Έλενας και των δύο φυγατέρων του Πολίνας και Λυκόλου, που όλα αυτά τα χρόνια με ανέχτηκαν και έδειχναν κατανόηση στις ιδιαιτερότητες που έχει η ζωή ενός στρατιώτη. Τους ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη για τις απουσίες που από τη ζωή τους και τους είμαι πάντα ευγνώμων. Άντρες και γυναίκες του πολεμικού ναυτικού, εδώ και 43 χρόνια ένα κομμάτι της πατρίδας μας βρίσκεται κάτω από τουρκική κατοχή. Ιδέα, απειλές και διεκδικήσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά επιβάλλει σκληρή δουλειά και προσήλωση στο έργο και στις παραδόσεις μας για να διατηρηθεί το ναυτικό μας δυνατό και αξιόμαχο, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του λαού μας. Θα πρέπει πάντα να έχετε κατά νου ότι κανένας δεν περισσεύει και κυρίως τώρα που το ναυτικό μεγαλώνει και αποκτά πλοία. Κανείς δεν περισσεύει ούτε εδώ, αλλά ούτε και στην κοινωνία και απαιτείται ομοψυχία και συνεννόηση, αλλά κυρίως καθοδήγηση των νέων μας. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να συνδράμετε τον νέο σας διοικητή με όλες τις δυνάμεις, στον οποίο εύχομαι ολόψυχα να οδηγήσει τον ναυτικό σε ψηλότερα επίπεδα. Με τις σκέψεις αυτές και το βλέμμα στραμμένο στα κατεχόμενα άγια χώματά μας, με αίσθημα ύψιστης ευθύνης, κλείνοντας το γόνι ευλαβικά στους αθάνατους ήρωες συναδέλφους μας,
πιστοί στις ναυτικές μας παραδόσεις και με τον Άγιο Νικόλαο στο πλευρό μας να μας προστατεύει, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω! Ζήτω η Εθνική Φρουρά! Ζήτω! Ζήτω το ναυτικό! Ζήτω! Αθυποπλιάρχος Μαρινός Ιωάννου Ποινή, κύριε διοικητά, σας παρατηρώ τον διοικητικό σας επισήμοντα. Σε εκτέλεση διαταγής του ΓΕΦ, παραλαμβάνω σήμερα καθήκοντα διοικητού ναυτικού από τον πλοίαρχο Κυριάκο Κοχάνη Ποινή. Η τοποθέτησή μου σε μια θέση τιμητική, με πολλές απαιτήσεις πέραν του ότι υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας προς το πρόσωπό μου, αποτελεί για μένα μεγάλη πρόκληση. Κύριε Αρχηγέ, γνωρίζοντας πολύ καλά τις ευθύνες οι οποίες πηγάζουν από τα καθήκοντά μου, ως διοικητής ναυτικού θα προσπαθήσω ρεαλιστικά και στο μέτρο που μου επιτρέπουν μόνο οι δικές μου δυνάμεις, τόσο οι δικές μου δυνάμεις, όσο οι νόμοι και οι κανονισμοί να φέρω εις πέρα στην αποστολή μου. Στη διοίκησή μου θα είμαι αληθινός και εντόπρος. Τα μεγάλα λόγια και οι βαρύγδουπες υποσχέσεις δεν έχουν θέση στο δικό μου χώρο. Οι δυνατότητες τόσο των μέσων όσο και του προσωπικού είναι γνωστές σε όλους. Η αξιοποίηση τους δεδομένη. Η αποστολή ανάλογη. Άντρες και γυναίκες του πολεμικού ναυτικού. Αριθμητικά είμαστε λίγοι σε μια περίοδο που τα μέσα αυξάνονται. Μην μυρολατρήσετε στις επερχόμενες αλλαγές. Αλλαγές αναμενόμενες. Άλλωστε, εμείς πρώτοι επιζητούσαμε την ανάπτυξη, επίμονα. Γι' αυτό, τώρα βάλτε το ένα χέρι να δείχνει το μυαλό και το άλλο τη ψυχή και κοιτάξτε το επιχειρησιακό περιβάλλον. Η κατεύθυνση ήταν, είναι και θα είναι η θάλασσα. Αγαπήστε αυτό που κάνετε και ευχαριστηθείτε το. Ναυτικό σημαίνει πλοία. Σας θεωρώ τυχερούς που θα σας δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψετε. Το ναυτικό είναι η ιδέα. Ασπαστείτε την. Γνωρίζω πολύ καλά το ναυτικό που παραλαμβάνω σήμερα. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Γι' αυτό η συνέχιση του έργου του προκατόχου μου θα είναι πρωταρχικός μου στόχος. Άντρες και γυναίκες του πολεμικού ναυτικού, σας προτρέπω κάθε πρωί που ξεκινάτε για την εργασία σας στη διαδρομή να διερωτάστε: αν σήμερα γίνει πόλεμος, εγώ τι θα κάνω? Σας συμβουλεύω να βγείτε έξω από τα γραφεία να γνωρίσετε το μεγαλείο της δράσης. Σας ζητώ ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα, να μην το αφήνετε για αύριο. Και σας υπενθυμίζω τα διδάγματα της 11ης Ιουλίου 2011. Κύριε Αρχηγέ, το ναυτικό από τώρα και επί 24 ώρου βάσεως εκτελεί επιχειρησιακά έργα και αποστολές, γι' αυτό απαιτείται να έχει υψηλή διαθεσιμότητα μέσων και συστημάτων, καθώς και υψηλή μαχητική ικανότητα.
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι το ναυτικό είναι κατεξοχήν τεχνικός κλάδος, θέτω ως έναν από τους σημαντικότερους στόχους μου την οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου συνεργείου στην ναυτική βάση για άμεση αντιμετώπιση των βλαβών, αλλά και την αξιοποίηση αξιόλογων συναδέλφων μηχανικών. Σε μία περίοδο όπου το εξοπλιστικό πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται, στόχο αποτελεί και η άμεση ένταξη των μέσων στην επιχειρησιακή σχεδίαση, αλλά και η δρομολόγηση νέων εξοπλιστικών συμφώνως της μελέτης ανάπτυξης του ναυτικού. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και η δημιουργία κέντρου εκπαιδεύσεως ναυτικού, η αξιοκρατική και δίκαιη διαχείριση του προσωπικού, η βελτίωση της μέρημνας για το προσωπικό, η αξιοποίηση της εφεδρείας, καθώς και η εκμετάλλευση άλλων πόρων και δραστηριοτήτων άλλων φορέων προς όφελος του ναυτικού, θα είναι στόχοι της διοίκησής μου. Για την επιτυχία τους απαιτείται πρώτα απ' όλα η αποδοχή τους και εν συνεχεία η στήριξη όλων στην προσπάθεια αυτή. Άντρες και γυναίκες του πολεμικού ναυτικού, επιπλέον θα ήθελα να σας τονίσω ότι τα στοιχεία τα οποία κατά την παράδοση στηρίζεται το ναυτικό είναι ο ηθικός χαρακτήρας, ο επαγγελματισμός, η συνεργασία και συναδελφικότητα, η θετική σκέψη και η ενσυνείδητη πειθαρχία. Ο ρόλος της οικογένειας σημαντικός. Δώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι σας το έργο το οποίο επιτελείτε και να είστε σίγουροι, θα σας στηρίξουν απλόχερα. Στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να παρακαλέσω τον Πανάγαθο Θεό να μας χαρίζει υγεία και ο προστάτης του ναυτικού Άγιος Νικόλαος να μας προστατεύει. Όλες οι διαταγές του προκατόχου μου παραμένουν σε ισχύ. Τον απερχόμενο διοικητή ναυτικού και αγαπητό συνάδελφο, πλοίαρχο Κυριάκο Ποχάνη Τινή, ο οποίος για 34 χρόνια αποτέλεσε σημαντικό παίχτη σε όλες τις φάσεις του αγώνα για την οργάνωση και ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού στη σύγχρονη ιστορία του. Τον ευχαριστώ τόσο για την προσφορά του στο ναυτικό, όσο και για τον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε στην δική μου πορεία, όπου συνυπήρξαμε για πολλά χρόνια, και του εύχομαι ολόψυχα υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και εκπλήρωση των νέων του στόχων. Yes, I'm right.